Γιώργο Σαζακλή, να δούμε για την μαρτυρή ασθενή που είδε μπροστά του ολοζώντανο τον Άγιο Ραφαήλ στην Αττική. Τι ακριβώς έγινε εκεί? Τη στιγμή που οι γιατροί του έδιναν ελάχιστες πιθανότητες να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, ένας ασθενής είδε ολοζώντανο μπροστά του τον Άγιο Ραφαήλ και δηλώνει στην κάμερα πώς πραγματικά βίωσε ο ίδιος το θαύμα και πώς ο Άγιος πραγματικά του έσωσε τη ζωή. Και εκεί το βιβλιαράκι έλεγε πώς ανακαλύφθηκαν τα οστά του Αγίου Ραφαήλ στη Μυτιλίνη. Και εμένα μ' άρεσε και ξεφύλιζα, που ξεφύλιζε. Μετά άρχισε τα θαύματα και... Και Άγιε Ραφαήλου, άμα υπάρχεις, έλα και σε μένα να με κάνεις καλά, το ταλαιπωρούμε. Έσβησε τα φώτα για να κοιμηθώ. Έκλεισα και εγώ τα μάτια μου. Κάποια στιγμή τώρα όταν έχεις κλειστά τα μάτια και έρθει κάποιος με 100-200 προβολής πάνω από τα μάτια σου ακριβώς, νιώθεις κάτι και ανοίγω τα μάτια μου, όχι σε όνειρο, ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω έντονο φως, να με τυφλώνει το φως. Και έβαλα το χέρι μου συγκεκριμένα έτσι και λέω, αδερφή, πάρε αυτό το φως, λέω, τι με το έφερες μπροστά στα μάτια μου. Πετάγεται αυτή και μου λέει, ποιο φως, ρε, δεν υπάρχει φως. Και ξαφνικά διαλύεται το φως και βλέπω έναν, το λέω και ανατριχιάζω κιόλας. Βλέπω έναν παπά αιωρούμενο στον αέρα να με κοιτάει. Με μοβράσα όμως, όχι μαύρα όπως βλέπουμε τους παπάδες, μοβράσα, τα χέρια του έτσι και με κοιτάει. Εγώ έμεινα κάγκελο, δεν είναι πρώτη φορά τέτοια πράγματα, ας πούμε, και λέω την προϊσταμένη, αυτός ποιος είναι ο παπάς, λέω, εδώ πέρα, πώς ήρθε, γιατί είναι στον αέρα? Λέει, Δημήτρη, είσαι καλά, αγόρι μου, δεν υπάρχει κανένας. Πώς δεν υπάρχει, και αυτός, ολοζώντανος, άμα έκανα έτσι το χέρι μου, δηλαδή θα τον έπιανα. Και με κοιτάει και λέω, ποιος είσαι, ρε πάτερ, πώς ήρθες εδώ μέσα? Και λέει, εσύ με φώναξες να έρθω. Και μέσα στις σκέψεις μου, και ήταν, δεν ήταν, ξαναεμφανίζεται. Δεύτερη φορά πάλι στο ίδιο σημείο, στον αέρα πάλι, και έχει πιο βλοσιρό το βλέμμα του και λέει, αμφιβάλλεις ότι εγώ υπάρχω και μπορώ να σε κάνω καλά? Φοβήθηκα, τρομοκρατήθηκα. Πάτερ, είπες να σε πιστέψω. Ποιος είσαι να σε πιστέψω? Και μου λέει, το όνομά μου είναι Ραφαήλ και ήρθα να σε κάνω καλά. Αυτό ήταν, εγώ έπαθα σοκ. Και λέω πάλι, ο άπιστος, και συνεχίζω. Λέω, έλα λίγο να σε πιάσω, λέω, γιατί είσαι απομακρυσμένος. Έλα να σε πιάσω λίγο, λέω, για να σε πιστέψω. Είδες, μου λέει, που δεν πιστεύεις καθόλου. Εγώ χαμήλωσα έτσι τα μάτια και βλέπω ότι κατεβαίνει από τον αέρα και με κατεύθυνση προς τα μένα. Τι είπε σε μένα, τη λέω, την προϊσταμένη, έλα, έλα λίγο. Έρχεται αυτή και την παίρνω και τη βάζω έτσι μπροστά και λέω, έρχεται ο παπάς, έρχεται. Και την έβαλα μπροστά μου να με φυλάξει από τι, λέω, θα με επιπλήξει, που δεν πιστεύω, που δεν κάνω. Και περνάει από μέσα της, μέσα από το σώμα, και έρχεται φάτσα κάρτα εδώ μπροστά μου. Εγώ ούτε μιλούσα ούτε λαλούσα, είχα πάθει σοκ. Και απλώνει με το δεξί το χέρι έτσι όπως με κοίταζε εμένα, και εγώ ήμουν στο κρεβάτι της εντατικής, απλώνει το χέρι και το βάζει εδώ. Άρχισα να πηγαίνω, έρχομαι πάνω κάτω χωρίς σταματημό για 10 δευτερόλεπτα, όσο είχε το χέρι του εδώ πέρα στα πνευμόνια μου, 15 δευτερόλεπτα. Το πήρε και μου λέει, πίστεψες τώρα? Εκείνη τη στιγμή λες και με έφυγε ένα βάρος 250 κιλά. Και λέω, Άγιε Ραφαήλ, σε πιστεύω μέσα από την καρδιά μου και σου υπόσχομαι ότι όταν τελειώσει όλη αυτή η περιπέτειά μου τα νοσοκομεία, θα έρθω να σε βρω όπου κι αν είσαι. Την επόμενη μέρα, λίγο πριν το χειρουργείο, οι γιατροί διαπιστώνουν στις εξετάσεις το απίστευτο. Τα πνευμόνια του Δημήτρη ήταν καθαρά. Οι θρομβώσεις εξαφανίστηκαν και το αίμα κυλούσε κανονικά στις φλέβες του. Ο κύριος Σπύρου, αφού είπε, σε πιστεύω μικρέ, γιατί εγώ σε είχα, λέει, για να πεθάνεις και εσύ έζησες. Και όπως ήρθαν και οι γονείς μου μετά για να τους ενημερώσει, λέει, το Δημήτρη, λέει, τον είχαμε στο φέρετρο έτοιμο για να πεθάνει. Και αυτό σαν να έβαλε το χέρι και να είπε, παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Και γύρισε μετά στη μητέρα μου φεύγοντας και είπε, είναι τυχερό το παιδί σας ή κάποιον έχετε εκεί πάνω και προνοεί για το παιδί σας. Χιλιάδες οι μαρτυρίες για ανθρώπους όπου οι Άγιοι τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάμε τώρα λίγο γρήγορα, γιατί οι Άγιες Μέρες είναι. Τι δώρο θα κάνετε στους ανθρώπους που...